Καλησπέρα σας. Είναι η τάξη του 2020. Βλέπετε εμένα στη θέση του Γιάννη του Αντίπα, εκτάκτος. Κοντά μου φυσικά είναι και ο Μάνος Οικονομίδης. Καλησπέρα, Μάνο. Καλησπέρα. Θα κάνουμε μαζί αυτή την κουβέντα με τους εκλεκτούς καλεσμένους μας. Είναι ο Φώτης Καρίδας, υποψήφιο στο βόρειο κομμάτι της Αθήνας, με τη Νέα Δημοκρατία. Β' Αθήνα, στο βόρειο κομμάτι. Λοιπόν, γεια σου, πολύ για την Φώτη. Και ο κύριος Σπύρος Καρανικόλας, υποψήφιος βουλευτής με το ΚΙΝΑΛ. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και στους δύο. Αλφα Αθήνας. Αλφα Αθήνας με ερωτηματικό. Κατά πληροφορίες. Κατά πληροφορίες. Είστε καλά. Ακόμα δεν το ξέρουμε, εντάξει. Περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Ναι, ναι, μην το προδικάσουμε εμείς το αποτέλεσμα. Εξηγούμε από τη Νέα Δημοκρατία, οπότε δεν παρεξηγούμε. Έχεις περισσότερες πληροφορίες. Είπα μια κουβέντα. Ποιος δημοσιογράφος. Ακόμα έχεις το. Μέσα το τρυπάκι της δημοσιογραφίας. Γιατί θα φύγει τώρα, επειδή θα γίνω βουλευτής, θα φύγει το δημοσιογραφικό. Δεν ξέρω, μπορεί να. Εντάξει, έχουν κάποια σχέση αυτά δεν τα δύο επαγγέλματα. Οι κακές συνήθειες δεν φεύγουν, Αλεξάνδρα. Κακές συνήθειες. Γιατί καθίσατε ακόμη χειρότερες όπως είναι η πολιτική. Σωστό. Αλλά όντως ο Φώτης, επειδή έχει και διαδρομή σημαντική και πάρα πολλά χρόνια, νομίζω ότι είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όπως και ο Σπύρος, βέβαια, στον δικό του τομέα. Άνθρωποι οι οποίοι νέοι άνθρωποι μπορούν να φρεσκάνουν και λίγο γενικότερα την πολιτική ζωή και τον πολιτικό λόγο, οι οποίοι έχουν κάποια διαδρομή. Γιατί δυστυχώς τα χρόνια της κρίσης φοβάμαι ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος το πήραμε και λίγο από τον πάγκο. Μάλιστα. Από σπόντα. Από σπόντα. Μάλιστα. Δεν είναι και λίγοι που κάναν καριέρα μεσούσης της κρίσης στην πλάτη του ελληνικού λαού, χρησιμοποιώντας και αξιοποιώντας συγκεκριμένες συγκυρίες στη χώρα και αναδείχθησαν και μάλιστα φτάσαν στο σημείο να είναι ακόμα και πρωθυπουργοί ή και υπουργοί σε αυτή τη χώρα. Έτσι όπως το είπες, άκουσα μεσούσι. Στην κρίση. Και ισχύει και αυτό. Κάτι τώρα όμως σώσει στην κρίση. Κάποιος όμως αναδείχθηκε μέσα από την κρίση και αυτό ήταν και το αποτέλεσμα μιας ψηφοφορίας που πραγματοποιήθηκε. Για τον Πρωθυπουργό μας λες. Βεβαίως. Κοίταξε, ο κ. Τσίπας αυτό το οποίο έκανε είναι είδε το ρεύμα το οποίο ήταν αντιδραστικό, είδε το ρεύμα το οποίο πραγματικά, γιατί ξέρετε στις δημοκρατίες η κοινωνία θέλει αλλαγή, θέλει να γίνουν αυτά τα πράγματα. Το εκμεταλλεύτηκε, χρησιμοποίησε άκρα το λαϊκισμό. Και έγινε πρωθυπουργός. Αν τώρα αισθάνεται υπερήφανος γι' αυτό. Μα θα ήταν υποφυσιολογικές συνθήκες στη χώρα ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ του 3 και 4% ποτέ κυβέρνηση και πρωθυπουργός ο Τσίπρας. Πάντως, εάν δεν εκμεταλλευόταν και δεν δίχαζε, για να το κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, τον ελληνικό λαό το 2015, εάν δεν υποσχόταν τα πάντα στους πάντες, εάν δεν συμπεριφερόταν με αυτόν τον τελείως τυχοδιοκτικό τρόπο, εκμεταλλευόμενος τον πόνο του ελληνικού λαού που μπήκαμε σε μια κρίση και μάτωσε ο ελληνικός λαός, θα γινόταν ποτέ πρωθυπουργός. Πώς τον εκμεταλλεύτηκε και ποιο πόνο. Είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση. Ο κόσμος ανέδειξε το ΣΥΡΙΖΑ ως πρώτο κόμμα. Πρωθυπουργός βγήκε ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Κύριε Αντούσκα. Και οι δημοσκοπείς, αν τις λαμβάνετε υπόψη σας, δεν σας έχουν δεύτερο κόμμα. Σας έχουν τρίτο, τέταρτο. Λοιπόν, για να τα πούμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Κοιτάξτε. Ο Τσίπρας το 2015 έγινε πρωθυπουργός και ο ΣΥΡΙΖΑ αναδείχθηκε. Μας παρακολουθούν κατευθείαν στην ουσία. Κατευθείαν στην ουσία, μιας και μπαίνουμε και σε προεκλογική άμεση περίοδο ενώπιση των δημοτικών, περιφερειακών, ευρωεκλογών και πολύ πιθανόν και των εθνικών εκλογών. Τώρα μπερδεύουμε τα θέματα, γιατί δεν μπορώ να πάω στη χθεσινή συνέντευξη που ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο. Και ποιος τον πιστεύει. Τι από όλα αυτά που έχει πει το έχει τηρήσει είχε για να πιστέψουμε. Είχε και τη γιορτή του 1η Απριλίου, να πιστέψουμε τον τελευταίο του λόγο. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είμαστε ήδη και σε τροχιά εθνικών εκλογών. Αλλά για να το κλείσω το προηγούμενο. Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας εκμεταλλεύτηκε συγκεκριμένες συνθήκες το 2015, ανέκοψε την ομαλή πορεία της χώρας, γιατί εάν είχαμε ολοκληρώσει την προεθνική προσπάθεια το 2014, η χώρα θα είχε βγει από το μνημόνιο πολύ νωρίτερα, με πολύ λιγότερο κόστος και πόνο για τους Έλληνες πολίτες. Θα είχαμε γλιτώσει την περίοδο Βαρουφάκη, τον τραγέλαφο του δημοψηφίσματος, το τρίτο και αχρίαστο μνημόνιο που κόστισε κατά τον Ρέγκλιν 86 δισεκατομμύρια ευρώ στους Έλληνες πολίτες και τη σκληρή επιτροπή μέχρι και το 2060 και όλα όσα βιώσαμε όλα αυτά τα 4,5 χρόνια διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και επειδή με ρωτήσατε τις δημοσκοπήσεις, η καλύτερη δημοσκόπηση, εγώ πρέπει να σας πω, είναι η κοινωνία ίδια. Και επειδή εμείς γυρνάμε συνεχόμενα όλη την Ελλάδα με την Φόφη Γεννηματά και όλα τα στελέχη με τον γραμματέα μας, τον Μανώλη τον Χρυστοδουλάκη, και όλοι εμείς την επικράτεια σχεδόν καθημερινά, η εικόνα που βλέπουμε είναι και η πραγματική δημοσκόπηση. Και ποια είναι αυτή? Πάρα πολλοί χιλιάδες Έλληνες προοδευτικοί πολίτες επιστρέφουν στο κίνημα αλλαγής και γυρνάνε την πλάτη στον τυχοδιοκτισμό του Τσίπρα και σε αυτό που δήθεν ονόμαζε ως αριστερά. Όταν βλέπουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, για να το κλείσω, έχει μετεξελιχθεί σε ένα ακόμα συνοθήλευμα
που περιλαμβάνει την Κουντουρά, τον Κουίκ, τον Παπαχριστόπουλο, τον Παπαγγελόπουλο, μέχρι Εσχάτος και τα απομεινάρια της καραμαλικής δεξιάς, και σήμερα έχει μαζέψει και κάποιους γυρολόγους από το ΠΑΣΟΚ, που έφυγαν από το ΠΑΣΟΚ, προδίδοντας τις αρχές και τις αξίες του ΠΑΣΟΚ, για να γίνουν γυρολόγοι στην καρέκλα του Τσίπρα. Λοιπόν, εσείς παλεύετε για διψήφιο ποσοστό, να μπείτε στη Βουλή με διψήφιο ποσοστό. Ωστόσο, αν δεν είναι αυτό το αποτέλεσμα, δεν έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα, ποιος θα φταίει, ο λαός? Κοιτάξτε, ψήφισε ξανά εκ νέου Τσίπρα ή κάποιο άλλο κόμμα? Εγώ είμαι βέβαιος ότι οι πολίτες το βράδυ των εκλογών θα δώσουν δύο πολύ χειρά μηνύματα. Πρώτον, της ενίσχυσης των δυνάμεων του κινήματος αλλαγής, έτσι ώστε να ανακόψουμε την πορεία της Νέας Δημοκρατίας προς την αυτοδυναμία, γιατί ο μοναδικός τρόπος για να μην επανέλθει η δεξιά... Κρίμα, ήθελα να σας υποστηρίξω. Λοιπόν, το κύριε Καρίδα, αφήστε τον ολοκληρώσει, κύριε Καρίδα, και θα έρθει. Θα τα πούμε όλα εδώ, γιατί εάν το όραμα της Νέας Δημοκρατίας είναι αμετανόητη να γυρίσει πίσω στα πράγματα, ενώ δεν μας έχει πει μία κουβέντα για το πώς χρεοκόπησε τη χώρα το 2009, πώς ο Κώστας Καραμαλής την περίοδο 7-9 χρεοκόπησε τη χώρα, τότε ελάτε να τα συζητήσουμε. Κύριε Καρίδα, λοιπόν, τι απαντάτε σε αυτό? Εγώ απαντάω όταν έφυγα από το σπίτι μου. Γιατί μου είπε η γυναίκα μου, μην τσακωθείς με αυτό το καλό παιδί από το Κινάλ. Και θα το τηρήσω. Λοιπόν, πάντως είναι μια πραγματικότητα ότι η Νέα Δημοκρατία φέρει ευθύνη για την κατάσταση της χώρας. Το πρόβλημα δεν είναι εδώ ούτε η Νέα Δημοκρατία ούτε το Κινάλ. Το πρόβλημα εδώ πέρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και θα σας πω τι σκοπεύει να κάνει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας θέλει να διαλύσει το Κινάλ. Γιατί θέλει να διαλύσει το Κινάλ? Γιατί ονειρεύεται δικοματισμό Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ. Σου λέει, είμαι νέος άνθρωπος, είμαι 45 χρονών, θα δημιουργηθεί μια δεξιά παρένθεση και σε λίγο εγώ θα είμαι πρωθυπουργός. Έτσι κι αλλιώς, σου λέει, ο κόσμος ξεχνάει, έχω πει πολλά ψέματα, άσε να πάει πάνω Νέα Δημοκρατία να φθαρεί. Και γι' αυτό, αν δείτε, όλες οι κινήσεις στρατηγικές του δεν είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, είναι απέναντι στο Κινάλ. Σε αυτό συμφωνώ κι εγώ. Έχει προδιαγράψει την ήττα του. Και αυτή τη στιγμή λειτουργεί στρατηγικά και να το καταλάβει, να καταλάβει ο κόσμος το σχέδιο του Τσίπρα. Θέλει να επανέλθει στην εξουσία και γι' αυτό λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Διαλύει το Κοινάλ, προσπαθεί να το διαλύσει. Όσα στελέχη μέτρια έως κατώτατα. Πρέπει συγκρίνεται το ένα με το άλλο. Η Νέα Δημοκρατία, θέλω να πω ότι γίνονται στα μεγάλα κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή. Η Νέα Δημοκρατία είναι κόμμα νίκης. Λέμε τώρα πώς μπορεί να ξανάρθει ο Τσίπρας στην εξουσία. Και πρέπει να το προσέξουν οι πολίτες αυτό το πράγμα, αν πραγματικά θέλουν να προσέξουν αυτό το σχέδιο του Τσίπρα. Και θα σας πω τώρα το εξής για να λέμε τα πράγματα όπως πρέπει να τα λέμε. Ωραίες είναι οι πολιτικές συζητήσεις, έχουν ακουστεί όλα αυτά. Τα λέμε ξανά και ξανά για το τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, για το τι έκανε ο Τσίπρας, τα ξέρει ο κόσμος. Το ζήτημα είναι ότι εδώ πρέπει να δημιουργήσουμε ένα θετικό αφήγημα στην κοινωνία. Και εμείς που είμαστε νέοι άνθρωποι, και αν μιλάτε για ανθρώπους σαν και εμένα, ο οποίος δουλεύω από τα 17 μου, έχω κολλήσει ένσημα. Και αυτό το λέω γιατί έχω δουλέψει σερβιτόρος, έχω δουλέψει ασφαλιστής για να μπορέσω να σπουδάσω δημοσιογραφία. Δούλεψα στα μεγαλύτερα κανάλια ρεπορτάζ, πολέμους, σεισμούς, πλημμύρες. Δημιούργησα τρεις εταιρείες στις οποίες απασχολήθηκαν δεκάδες εργαζόμενοι και ξέρω πάρα πολύ καλά τις δύο πλευρές της κοινωνίας. Το να είσαι εργαζόμενος και να είσαι εργοδότης. Αυτή τη στιγμή λοιπόν τι χρειάζεται? Χρειάζεται να δημιουργήσουμε δουλειές, πραγματικές δουλειές, όχι δουλειές οι οποίες θα βγουν από προγράμματα κομμάτων τα οποία θα λένε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία εδώ έχει ένα πολύ οργανωμένο σχέδιο πάνω στο οποίο βασίζεται για να δημιουργηθούν αυτές οι νέες θέσεις εργασίας, να χτυπήσουμε τον brain drain, να φέρουμε πίσω τα παιδιά μας, τα οποία έχουν φύγει στο εξωτερικό. Κατά πόσο είναι εφικτό αυτό να γίνει? Και να φτιάξουμε τον πολιτισμό της καθημερινότητας. Ακούστε να δείτε, εμείς δεν είμαστε ούτε Τσίπρας, ούτε ΣΥΡΙΖΑ, ούτε είμαστε κόμμα λαϊκισμού. Ναι, που λέει ότι γίνει. Παίρνουμε ένα μαγικό ραβδάκι και με το που θα βγει η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τον πρώτο μήνα η Ελλάδα ξαφνικά θα αλλάξει. Εδώ μιλάμε τώρα για μια βομβαρδισμένη χώρα, στην οποία εμείς με σύστημα, με πρόγραμμα και αν δείτε, δεν υποσχόμαστε τίποτα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν υπόσχεται τίποτα. Λέει μόνο πράγματα αυτονόητα. Τι λέει? Να μειώσουμε τη φορολογία, να μειώσουμε τον έμφυα είναι σε βάθος χρόνου. Είναι αυτό τώρα που βγαίνουμε και από την Επιτροπή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, γιατί από ό,τι φαίνεται θα γίνει αποπληρωμή των
των πιο μεγάλων δανείων. Είναι τα δάνεια με τα μεγαλύτερα επιτόκια. Με τα μεγαλύτερα επιτόκια. Θα έχουμε μια μεγαλύτερη άνοιξη. Εγώ προσωπικά θέλω να δώσω βραβείο επικοινωνίας στον κύριο Τσίπρα. Είναι απίστευτο το πράγμα. Δηλαδή, αυτό το οποίο κάθεται και κάνει και λέει είναι απίστευτο. Δηλαδή, πάει να μας πείσει ότι υπάρχει success story. Το success story πρέπει να το δει στην κοινωνία. Αυτή τη στιγμή οι συνάνθρωποι μας δεν έχουν δουλειές. Πεινάνε, πηγαίνουν τα παιδιά στο εξωτερικό. Όλη η κοινωνία αυτή τη στιγμή. Λέει το αυτονόητο. Και μέσα από το Μαξίμου και μέσα από ένα επιτελείο επικοινωνιολόγων, μας βαφτίζει τα χρυσά του νούμερα, τι ωραία που πάνε οι αγορές, τι ωραία που πηγαίνουν όλα. Το άλλο που άκουγα στη συνέντευξη του κ. Χατζηνικολάου, πραγματικά μια πολύ σοβαρή συνέντευξη. Και εντάξει, βέβαια, τι να πεις για τον κ. Χατζηνικολάου, ο οποίος πραγματικά είναι ένας πολύ καλός δημοσιογράφος, δεν το απάντησε σε τίποτα. Και το άλλο πράγμα το οποίο έκανε. Πήγε να μας πείσει ότι θα κάνουμε, λέει, οικονομικές συμφωνίες με τα Σκόπια. Τα Σκόπια δεν έχουν να φάνε, θα δώσουν σε εμάς λεφτά. Λοιπόν, και ότι ήταν στρατηγική επιτυχία της κυβέρνησης. Στον κύριο Καρανικόλα, αν εσείς, που είσαστε κι εσείς νέος σε ηλικία και θα ασχολείστε με την πολιτική, αν έχετε αναλάβει τις ευθύνες του παρελθόντος και κάνετε ένα νέο ξεκίνημα. Κοιτάξτε, καταρχάς, εγώ δεν δηλώνω πολιτικός. Εγώ είμαι μάχημος δικηγόρος, το επάγγελμά μου είναι αυτό. Και απλά μπήκα στην πολιτική για να εκφράσω τις αγωνίες και τα οράματα της δικής μου γενιάς που δυστυχώς μας κληροδοτήθηκε μια πολύ δυσβάστακτη κρίση για την οποία δεν είχαμε καμία ευθύνη και μάλιστα ούτε καν τη συνδιαμορφώσαμε και μας κληροδοτήθηκε με τους χειρότερους όρους. Μία κουβέντα θέλω να πω σε αυτό που πριν ο κύριος Καρίδας και θα απαντήσω και στο ερώτημά σας για τα λάθη του παρελθόντος. Γιατί βλέπουμε να εξελίσσεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο του Τσίπρα εναντίον της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης, του χώρου του ΠΑΣΟΚ, σήμερα του κινήματος αλλαγής, γιατί στρατηγικός του αντίπαλος όντως σήμερα είναι το κίνημα αλλαγής. Και είδαμε προεβδομάδων. Θα μπορούσε να έχει ενταχθεί σε αυτό το προοδευτικό μέτωπο που έχει ανοίξει. Αυτό πάω να σας πω τώρα. Ακούστε να σας πω τώρα. Είχατε πρόσκληση. Ακούστε να σας πω τώρα, γιατί έχει ενδιαφέρον και εκείνη η ουσία για τους προοδευτικούς πολίτες που μας ακούν. Προσέξτε. Θα πεθάνω στα γέλια. Κοιτάξτε να δείτε ποια είναι η ουσία. Ποια είναι η ουσία. Ακούστε. Γιατί το είπε και χθες στη συνέντευξη που έδωσε στο Χατζηνικολάου, στον κύριο Χατζηνικολάου, είπε ότι δύο είναι μεγάλες παρατάξεις. Οι προοδευτικές δυνάμεις εννοώντας τον ΣΥΡΙΖΑ και από την άλλη πλευρά οι συντηρητικές δυνάμεις εννοώντας τη Νέα Δημοκρατία. Ποια είναι λοιπόν η πραγματικότητα. Ο Τσίπρας επί 4,5 χρόνια πορεύτηκε και κυβέρνησε εξαιτίας των ΑΝΕΛ. Την ακροδεξιά των ΑΝΕΛ. Σήμερα στηρίζεται στην κυβέρνηση και παραμένει ως Πρωθυπουργός εξαιτίας των υπουργών των ΑΝΕΛ και εξαιτίας των βουλευτών των ΑΝΕΛ. Επίσης, ο Τσίπρας σε πολύ μεγάλο ποσοστό των νομοσχεδίων που έχει περάσει στη Βουλή τα πέρασε εξαιτίας της ψήφου που του έδωσε η Χρυσή Αυγή. Επίσης, ο Τσίπρας όλο αυτό το χρονικό διάστημα έχει εφαρμόσει τις πιο ακραίες νεοφιλελεύθερες πολιτικές που ούτε ο Μητσοτάκης είμαι βέβαιος δεν θα εφάρμοζε. Άρα λοιπόν, όταν μιλάει για προοδευτικό μέτωπο, ο Τσίπρας έχει πάθει σύγχυση, νομίζω ότι μιλάει για την άσκηση νεοφιλελεύθερων πολιτικών. Από την άλλη, εμείς πρέπει να σας πω, είμαστε η μόνη αξιόπιστη πολιτική δύναμη στη χώρα που μπορεί να εκφράσει τις δυνάμεις της κεντροαριστεράς, τις δυνάμεις της προόδου, τις δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας. Και το αποδείξαμε. Εν μέσω κρίσης, είμαστε η μόνη παράταξη που φέραμε το γνωστό σε όλους νόμο Κατσέλη, νόμο Πασόκ, για την προστασία των πιο αδύναμων, των πιο ευάλωτων, αυτών που έχουν πραγματική ανάγκη για να σώσουν τα σπίτια τους. Δεν ψηφίσατε τον νέο και νόμο. Ήρθε, γιατί δεν ψηφίσαμε, γιατί είναι κοροϊδία. Γιατί πλέον ο Τσίπρας, από εκεί που μας έλεγε κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη, αναγκάζει τους αδύναμους να έρθουν σε σύγκρουση με τους ισχυρούς. Αναγκάζει δηλαδή τον δανειολήπτη να έρθει σε επαφή και συνενώσει, αν τα καταφέρει, με τον ισχυρό τραπεζίτη. Και επίσης, του αποστερεί το δικαίωμα της δικαστικής προστασίας. Αυτό που εμείς ψηφίσαμε και είπαμε, πηγαίνετε στο φυσικό δικαστή να σας κάνει και κούρεμα των χρεών, να σας προστατεύσει την πρώτη κατοικία. Και πιστέψτε με, ως δικηγόρος, εγώ το έχω βιώσει πάρα πολύ αυτό στην καθημερινότητά μου. Πόσοι άνθρωποι που είχαν πραγματική ανάγκη σωθήκανε με αυτόν τον νόμο. Ήρθε ο Τσίπρας τώρα και πλέον δεν υπάρχει καμία δικαστική προστασία. Και η Νέα Δημοκρατία, γιατί το ψήφισε η Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως και η Νέα Δημοκρατία ψήφισε τη μετατροπή της προστασίας αυτής. Δυστυχώς για τη Νέα Δημοκρατία. Και πλέον δεν έχουν τη δυνατότητα δικαστικής προστασίας. Για να το κλείσω όμως. Στο στόχαστρο του ΣΥΡΙΖΑ είναι όντως το κίνημα αλλαγής. Προεβδομάδων, θυμάστε, επιτέθηκαν εναντίον του πρώην Πρωθυπουργού του Κώστα Σιμίτη και ζητήθηκε η εξέταση των λογαριασμών του. Άνθρακα ως ο θησαυρός.
Τώρα βάλαν στο στόχαστρο τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον Ανδρέα Λοβέρδο, με το πρόσχημα της Νοβάρτης, ένα υπαρκτό οικονομικό παγκοσμίο σκάνδαλο που στην Ελλάδα όμως το μετέτρεψαν εργαλειοποιώντας το για μικροκομματικές σκοπιμότητες σε δίθεν πολιτικό σκάνδαλο με μία και μόνο στόχευση. Τη στοχοποίηση των πολιτικών αντιπάλων, τη σπήλωσή τους, να τους κρεμάσουν τα μανταλάκια και με αυτό το αφήγημα να πάνε στις εκλογές. Έχουν ανοίξει ένα λάκκο λάσπης και κρατήστε αυτό που σας λέω, την επόμενη των εκλογών, το βράδυ των εκλογών, όταν ο ελληνικός λαός θα έχει αλλάξει τους πολιτικούς συσχετισμούς και εμείς γι' αυτό ζητάμε ισχυρή εντολή από τον ελληνικό λαό να ενισχύσουν τις δυνάμεις του κινήματος αλλαγής, θα πέσουν μέσα οι ίδιοι στο βούρκο που άνοιξαν απέναντι στη δημοκρατία, απέναντι στη λειτουργία των θεσμών, απέναντι στη λειτουργία της ανεξαρτησίας δικαιοσύνης. Λοιπόν, θα πάμε και στην υπόθεση Νοβάρτη. Θέλω λίγο τα φώτα του Μάνου του Οικονομίδη, γιατί όπως γνωρίζουμε τα ξέρει όλα και τα πάντα. Αυτό το επιχείρημα που χρησιμοποιεί πολύ συχνά και το ΚΙΝΑΛ και η Νέα Δημοκρατία και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης σχετικά με τη συνεργασία των ΑΝΕΛ και ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξε όμως στο παρελθόν συνεργασία μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Ναι, απλά νομίζω ότι εκείνη και εκεί θέλει να σταθεί και ο κύριος Καραγκόλας, στο γεγονός ότι το ίδιο βράδυ των εκλογών και των πρώτων του Ιανουαρίου του 2015 και αργότερα, εντάξει, μετά είχαμε ήδη το πρόβλημα της συνεργασίας των ΑΝΕΛ με τον ΣΥΡΙΖΑ, κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος ο κύριος Τσίπρας δεν κοίταξε στα αριστερά του, κοίταξε μόνο στα δεξιά του. Αυτό πολιτικά εξηγείται γιατί ήθελε όντως να εργαλειοποιήσει και το έκανε αυτό το κοινωνικό ακροατήριο του κύριου Καμένου. Εγώ απλά όμως ήθελα, γιατί έχει δώσει ένα πολύ καλό πάτημα, να σταθούμε λίγο στο εξής και κυρίως με τον κύριο Χατζηνικόλα και με τον κύριο Καρίδα. Αν καταλαβαίνω λοιπόν καλά, στην περίπτωση που πάμε σε εκλογές, επαληθευτούν οι δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει ένα μεγάλο προβάδισμα έναντι του κ. Τσίπρα, αλλά δεν έχουμε αυτοδυναμία. Επειδή και η δική σας ρητορική είναι κατά βάση σκληρή κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Αν λοιπόν απαιτηθεί να υπάρξει κυβερνητική συνεργασία. Και μετά εσάς. Την επαύριο των εκλογών. Από ό,τι καταλαβαίνω, το κίνημα αλλαγής περισσότερο στρέφεται προς τη Νέα Δημοκρατία παρά προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμη και τον στρατηγικά ηττημένο ΣΥΡΙΖΑ που λέει ο κ. Βενιζέλος. Καταλαβαίνετε λάθος. Το κίνημα αλλαγής και η Φόφη Γεννηματά έχει ξεκαθαρίσει. Εμείς ακολουθούμε αυτόνομη πορεία απέναντι και στον ΣΥΡΙΖΑ και απέναντι στην Δημοκρατία. Ακούω πολλούς να μας λένε, κύριε Οικονομίδη, και δικαίως λένε, ότι η πλειοψηφία της ρητορικής μας σε επίπεδο ουσίας στρέφεται κατά του ΣΥΡΙΖΑ και λιγότερο κατά της Δημοκρατίας. Μα είναι προφανές. Ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα κυβερνάει, άρα λοιπόν τα περισσότερα που έχουμε να πούμε σήμερα είναι για το ΣΥΡΙΖΑ. Όμως, και το τονίζω τη λέξη όμως, η Νέα Δημοκρατία ήταν και παραμένει ο ιδεολογικός μας αντίπαλος. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο στρατηγικός μας αντίπαλος, γιατί έχει αποδειχθεί ότι είναι η άλλη όψη της συντήρησης, το βολικό συμπλήρωμα της Νέας Δημοκρατίας. Και πρέπει να σας πω, κύριε Οικονομίδη, επειδή το είπατε στην αρχή, μία πραγματικότητα ιστορική. Όταν το 2015 και στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις ο Τσίπρας έκανε τις κυβερνήσεις που έκανε με τους ΑΝΕΛ, δεν ζήτησε ποτέ, γιατί έχει πει ψέματα σε αυτό και το λέω δημόσια. Ποτέ δεν ζήτησε από τη Φόφη Γεννηματά να συμπράξει στην δημιουργία μιας κυβέρνησης. Ο Τσίπρας είχε αποφασίσει πριν από τις εκλογές του 2015 ότι αν κέρδιζε τις εκλογές θα πορευόταν με τον Καμένο και τους ΑΝΕΛ. Εμάς, τότε ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Συμπαράταξη, δεν ζήτησε ποτέ, και τονίζω τη λέξη ποτέ, να βοηθήσουμε, να συμπράξουμε για να σχηματιστεί μια κυβέρνηση όπως τώρα δίθεν μας λέει προοδευτική. Ο Τσίπρας λοιπόν δεν έχει καμία σχέση με αυτά. Εμείς λοιπόν τι λέμε, ζητάμε από τον ελληνικό λαό ισχυρή εντολή για να μπορέσουν να επιβάλλουμε στους δύο μονομάχους υποτίθεται, αυτούς που δημιουργούν ένα τεχνητό δίπολο ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας, μια πραγματικά προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης. Γι' αυτό εμείς δεν θα κλείσουμε το μάτι και δεν θα γίνουμε βολικό συμπλήρωμα ούτε του ΣΥΡΙΖΑ ούτε της Νέας Δημοκρατίας. Και των δύο, κάτσε μισό λεπτό. Εμείς αυτό ζητάμε. Και την εθνική και συνεννόηση. Άρα, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Γιατί έχω ακούσει και την κυρία Γεννηματά, η οποία ουσιαστικά ανοίγει ένα κεφάλαιο να γίνει στη χώρα αυτό που δεν έγινε από το 2010 και μετά. Όπου ουσιαστικά μπήκαμε σε έναν κυκαιώνα εθνικού διχασμού που ένας πυροβολούσε τον άλλον, να υπάρξει μια κυβέρνηση ευρύτερης πολιτικής συνεργασίας. Προσέξτε. Βρήκατε τρόπο θα γίνει, βέβαια. Κοιτάξτε. Το οποίο βεβαίως, αν θέλετε και να απαντήσετε συνολικά, αν τα πράγματα οδηγηθούν εκεί, αφήνει ουσιαστικά το χώρο έτσι να πάμε σε μια εικονική αυτή τη στιγμή ανάλυση ότι θα έχουμε μια κυβέρνηση συνεργασίας μετά τις εκλογές, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Κίνηματος Αλλαγής. Και θα δούμε και ποιος θα είναι φαντάζομαι πρωθυπουργός και γενικότερα πώς θα διαρθρωθεί όλο αυτό. Το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε ένα τέτοιο σενάριο θα τον έχει η Χρυσή Αυγή εκ των πραγμάτων. Προσέξτε. Κοιτάξτε. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Κοιτάξτε να δείτε. Βρήκατε την καρδιά, την ουσία του θέματος και του προβλήματος. Κύπρος, Ιρλανδία, Πορτογαλία πέτυχαν και βγήκαν από τα μνημόνια. Είστε πολύ έμπειρος συντάκτης
και σας παρακολουθώ και είμαι βέβαιος ότι θα συμφωνήσετε σε αυτό που θα πω. Πέτυχαν γιατί, κύριε Οικονομίδη? Γιατί ομονόησαν οι πολιτικές δυνάμεις, εργάστηκαν από κοινού σε ένα δικό τους εθνικό σχέδιο, παραμέρισαν πολιτικές διαφορές και κατάφεραν και βγάλανε το λαό τους από την κρίση και τα μνημόνια σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Όλες οι χώρες κοιμάθηκαν μεταξύ 1 και 2 ετών. Εμείς έχουμε από το 2010, φτάσαμε 2019 αισίως, μέσα στην κρίση, μέσα στα μνημόνια, μέσα στη σκληρή επιτροπία. Γιατί? Για να πληρώσουμε τη ματαιοδοξία κάποιων να περάσουν στην πολιτική ιστορία της χώρας ως διατελέστες της Πρωθυπουργή. Εάν όλοι είχαν βάλει πλάτη στη χώρα, όχι στο ΠΑΣΟΚ και τον Γιώργο Πανδρέου, στη χώρα το 2010 και ο Μέν Σαμαράς δεν έταζε τα Ζάπια, ο Δε Τσίπρας δεν έταζε το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης και το σχίσιμο του μνημονίου και δεν δηλητηρίαζαν αμφότεροι την ελληνική κοινωνία και βάζαν πλάτη στη χώρα όπως κάναμε εμείς, προασπιζόμενοι το εθνικό πατριωτικό συμφέρον, θα είχαμε βγει από τα μνημόνια, από την κρίση και τη σκληρή επιτροπία. Οπότε αυτή τώρα είναι η ιστορική πραγματικότητα. Λοιπόν, απαντάω και εγώ σε αυτό το οποίο ρωτάτε. Κοιτάξτε, κύριε Οικονομίδη, η ερώτηση που κάνετε είναι σωστή από δημοσιογραφική άποψη. Να σα το προχωρήσω και όχι μόνο, είναι και από πρακτική γιατί. Πολιτική, θα σα πω δύο πράγματα. Μισό λεπτό για να σα το ολοκληρώσω. Με την αλλαγή την οποία έγινε τώρα στο Σύνταγμα το οποίο θα τροποποιηθεί μετά τι εκλογέ, δεν υπάρχει πλέον το σενάριο τη πάνευση. Ναι. Ο κύριος Τσίπρας, έτσι, συνεννοούμενος και με την Νέα Δημοκρατία και με το κίνημα αλλαγής σε αυτό, βγάζει ουσιαστικά την πρόνοια του Συντάγματος ότι αν δεν ψηφιστεί η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, πάμε σε εκλογές. Άρα. Αυτό που αξιοποιήσει ο ίδιος το 2015 για να γίνει πρωθυπουργός. Άλλα κόμματα. Ήθελα λοιπόν να πω ότι εκ των πραγμάτων η κοινοβουλευτική πλειοψηφία που θα προκύψει, μάλλον τα κοινοβουλευτικά δεδομένα που θα προκύψουν από τις κάλπες επόμενες, θα πορευτεί μαζί τους η χώρα για τα επόμενα αρκετά χρόνια. Άρα, αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, δεν μιλάμε για υποθετικά σενάρια, μιλάμε για αυτή την πραγματικότητα. Λοιπόν, θα ξαναπάμε σε εκλογές που τότε, αν πάμε, θα είναι ο νόμος απλής αναλογής. Θα σας απαντήσω σε όλα αυτά. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, εμένα η προσωπική μου άποψη είναι ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση. Γι' αυτό σας λέω είμαι όχι σίγουρος. Εξάλλου, περπατάτε και στην κοινωνία και βλέπετε εισπράτητε. 100% σίγουρος θα έχει αυτοδυναμία. Όμως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι ακόμα και αν έχει αυτοδυναμία, θα προκαλέσει και άλλες δυνάμεις οι οποίες βρίσκονται μέσα στο δημοκρατικό τόξο. Άρα θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτήν την κυβέρνηση. Εκτός το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ακούστε τώρα να σας πω τι γίνεται. Εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Ρωτάτε το κοινάλ αν θα μπορέσει μετά να συμμετάσχει και μια κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία και αυτό. Πρώτον, εδώ να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ακόμα και αν υπάρχει αυτό σαν σκέψη, δεν θα το απαντήσουν ποτέ. Γιατί πολιτικά πριν τις εκλογές. Κανένα κόμμα δεν θα βγει ποτέ να πει ότι εγώ θα συμμετάσχω σε μια κυβέρνηση ή δεν θα συμμετάσχω. Και να σας πω και κάτι, είναι και φυσιολογικό και κακώς το απαιτούμε αυτό. Γιατί ξέρετε, η πολιτική είναι κινούμενη άμμος. Πρέπει πάντοτε να παίρνουμε το στιγμιότυπο της συγκεκριμένης χρονικής στιγμής. Αυτό βέβαια, δηλαδή, αν μου επιτρέπετε, ισχύει περισσότερο για τις δημοσκοπήσεις, που είναι η φωτογραφία στιγμής. Γιατί ο κ. Καρανικόλας είπε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ συμφωνώ για την απουσία πολιτικής συνένεσης αυτά τα χρόνια. Θα την πάρει όταν έχει δεδομένα στα χέρια του. Δεν μπορεί να την πάρει αυτή την απόφαση προεκλογικά, ούτε θα βγει να πει τώρα στον κόσμο, ξέρετε κάτι, εμείς θα συμβαγήσουμε στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει το σκεπτικό να ξεφύγουμε από το σενάριο της συνεργασίας με το κοινάλ, με μικρότερα ιδεολογικά κόμματα που. Συναφή τουλάχιστον. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν μπορεί το κοινάλ να βγει και να πει αυτό πράγμα, γιατί θα πούνε οι ψηφοφόροι του, καλά τι κάνουμε τώρα. Ψηφίσουμε το κοιντάλι για να πάμε με την Νέα Δημοκρατία. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Αν όμως τώρα οι συγκυρίες, οι πολιτικές ή οι συγκυρίες της χώρας σε εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή μπορεί να θέλουν μια τέτοια συνεργασία, έγινε και στο παρελθόν. Η Νέα Δημοκρατία συνεργάστηκε με το κοιντάλι και με το ΠΑΣΟΚ τότε και έβαλε πλάτη, το ΠΑΣΟΚ όντως, στο να μπορέσουμε να φύγουμε από μια κατάσταση η οποία ήταν πάρα, πάρα πολύ δύσκολη. Όπως δεν μπορούμε να κρίνουμε πολιτικά σε μια κατάσταση η οποία ξαφνικά μπήκαμε μέσα στα μνημόνια και δεν έπρεπε το παράδοσο να δούμε ποιος φταίει για αυτό το πράγμα. Σίγουρα φταίνε τα κόμματα τα προηγούμενα. Όμως εκείνη την ώρα πήραν κάποιες πολιτικές αποφάσεις και είπαν ότι ξέρετε κάτι, θα συμμαχήσουμε, θα μπει και ένα τρίτο κόμμα στην τέτοια για να βγούμε από το μνημόνιο για να μπορέσουμε να σώσουμε τη χώρα. Εδώ τώρα βρισκόμαστε σε μια τελείως διαφορετική φάση. Σε αυτή τη φάση εδώ χρειάζεται μια ισχυρή κυβέρνηση. Χρειάζεται μια ισχυρή κυβέρνηση για να μπορέσει να δώσει το μήνυμα προς το εξωτερικό αλλά και προς την εγχώρια αγορά. Λοιπόν, ότι θα βάλουμε μια ανατελή να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο να συνεχίσουμε έτσι την κουβέντα. Θέλω να ολοκληρώσω όμως, κύριε. Βεβαίως.
Λοιπόν, επιστροφή στην τάξη του 2020. Μου έχει φάει τα αυτιά ο κύριος Καρίδος να ολοκληρώσει από εκεί που σταμάτησε πριν το διάλειμμα. Λοιπόν, πάμε να. Είμαι από τους ανθρώπους που πάντοτε θέλω να ολοκληρώνω. Ό,τι κάνω το φτάνω μέχρι το τέλος. Λοιπόν, αυτό είναι καλό και είναι καλό χαρακτηριστικό για την απόφασή σας να ασχοληθείτε με την πολιτική. Στην πολιτική χρειάζεται. Έλεγα λοιπόν ότι όταν θα προκηρυχθούν οι εκλογές και οι βουλευτικές και σχηματιστεί η κυβέρνηση, τότε θα πάρθουν όλες οι αποφάσεις από όλα τα κόμματα για το καλά, τι θα γίνει. Καλά, πριν έχει γίνει μια συζήτηση μεταξύ των κομμάτων όμως, σίγουρα. Θέλω όμως να πω κάτι σημαντικό για τους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν και να πάμε στο πώς προέκυψε η συμφωνία ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Γιατί το φυσιολογικό θα ήταν ο κύριος Τσίπρας τότε να προσεγγίσει είτε το κοινάλ είτε το ποτάμι. Που δεν τους προσέγγιζε. Ο κ. Θοδωράκης φώναζε, σε παρακαλώ, έλα να συζητήσουμε, έλα να με βάλεις και εμένα στην κυβέρνηση. Και αυτός είχε επιλέξει τους ΑΝΕΛ. Ίσως γιατί το ψέκασμα το οποίο έχουν υποστεί οι ΑΝΕΛ να ήταν μια σιγουριά για τον Τσίπρα. Δηλαδή, ποια ήταν η σιγουριά του, ότι όπως και έγινε και πραγματικά μάντεψε σωστά, ότι θα φτάσει μέχρι το τέλος. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι αυτό το οποίο θέλανε ήταν οι καρέκλες. Τους έδωσε λοιπόν τις καρέκλες που θέλανε. Και από εκεί και πέρα προχώρησαν μαζί. Γιατί αν δείτε τώρα τα κόμματα αυτά, έχουν μια φοβερά μεγάλη απόσταση ιδεολογική. Δηλαδή, σκέψου, ο ένας έλεγε για αριστερά και ο άλλος έλεγε για άκρα δεξιά. Πού μπορούσαν να συναντηθούν, πουθενά δεν μπορούσαν να συναντηθούν. Ωστόσο, τα σπάσανε όταν ήρθε η κρίσιμη στιγμή της συμφωνίας των Πρεσπών. Αυτό ήταν κάτι το οποίο το είχαν προσυμφωνήσει οι δύο εταίροι. Αυτό που δεν είχαν συμφωνήσει είναι αυτό που λέω εγώ πάντοτε και θα το λέω. Ο Τσίπρας δεν πιάνεται φίλος. Και το λέω και για τους επιχειρηματίες και για τους δημοσιογράφους και για τους πολιτικούς που συναλλάσσονται μαζί του. Είναι μονοπρόσωπη ΕΠΕ ο άνθρωπος. Δηλαδή, κοιτάει μόνο την πολιτική του επιβίωση. Όταν λοιπόν ήρθε η ώρα και ενώ είχατε συμφωνήσει ότι ξέρεις κάτι, θα το πάμε ομαλά. Μην το πάμε τότε, να το πάμε λίγο αργότερα αυτό με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ο κύριος Τσίπρας τους άδειασε όλους. Και όχι μόνο τους άρπαξε και από όσους μπορούσε από τους ΑΝΕΛ, γιατί έτσι κι αλλιώς τους είχε εθίσει στην καρέκλα, πήρε την κυρία Κουντουρά. Καλά, δεν τα βλέπουμε πρώτη φορά αυτά, τα έχουμε δει και σε άλλα κόμματα. Όχι, αλλά αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο έτσι όπως έχει γίνει. Πήρε μέχρι βουλευτές οι οποίοι υπέγραψαν ότι ό,τι ψηφίζεται στη Βουλή, εγώ προκαταβολικά λέω ναι. Αυτό δεν ξαναγίνει, κυρία Ντούσκα. Είναι παγκόσμια πατέντα. Και μόνο ένας άνθρωπος σαν τον Τσίπρα θα μπορούσε να εφεύρει κάτι τέτοιο. Βέβαια, την ίδια ώρα που εσείς έτσι μιλάτε και χαρακτηρίζετε τον Αλέξη Τσίπρα με αυτά τα λόγια, βλέπουμε ότι στην κοινωνία δίνει επιδόματα, δίνει οικονομικές παροχές στο τελευταίο διάστημα, το επίδομα ενοικίου, η μη μείωση του αφορολόγητου. Βεβαίως. Τι τίμημα πληρώσαμε, κυρία Ντούσκα, για να μπορέσει να δίνει επιδόματα? Ποιο ήταν το τίμημα? Ότι αυτή τη στιγμή είναι ανεξόφλητες ένα σωρό ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες συμπράττουν με το δημόσιο. Τα παιδιά μας συνεχίζουν τον brain drain, οι συνταξιούχοι λιμοκτονούν, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένα έργο το οποίο να βρίσκεται αυτή τη στιγμή να αναπτύσσεται, μπλοκαρίστηκε το ελληνικό, τίποτα, κανένα έργο υποδομής. Και τι κάνουμε, λειτουργούμε σαν παλιό Σοβιέτ και έχουμε την νομεκλατούρα και το κόμμα ψηλά να βρίσκεται με τα πουρα αβάνα στο Μαξίμου, και οι υπόλοιποι να μας δίνουν ένα χαρτζιλίκι για να μην φωνάζουμε. Συνήθισε τον κόσμο να ζει με πενιχρά χρήματα. Να λέει, εντάξει ρε παιδί μου, αφού πληρώνω ένα καφέ και μπορώ να βγω και ένα Σάββατο έξω, εντάξει, ας μην είναι όλα τέλεια. Είναι απίστευτο αυτό το οποίο έχει καταφέρει. Λοιπόν, να πάμε δηλαδή και λίγο σε θέματα επικαιρότητας και να περάσουμε στην υπόθεση Νοβάρτης. Να κάνω ένα σχόλιο πριν αλλάξουμε το θέμα για το θέμα των επιδομάτων, γιατί είναι σημαντικό. Προσέξτε. Η προοπτική επί ΣΥΡΙΖΑ είναι η αφέμαξη της μεσαίας τάξης, η διάλυση των ελευθέρων επαγγελματιών και των αγροτών, έτσι ώστε να μαζεύει ό,τι μπορεί σαν απόθεμα και αυτό που το έχει ονομάσει υπερπλεώνασμα, και από αυτό μετά να μοιράζει επιδόματα κοινωνικής ελεημοσύνης με όρους όμως πολιτικής ομοιρίας. Αυτή είναι η σωστή λέξη. Κοινωνική ελεημοσύνη. Αυτό κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας σήμερα και αυτό θέλει να κάνει και στο μέλλον. Εμείς λοιπόν σαν κίνημα αλλαγής τι λέμε? Ότι δεν είναι προοπτική για τη χώρα αυτό το πράγμα. Ούτε να ζουν οι άνθρωποι με επιδόματα κοινωνικής ελεημοσύνης με όρους πολιτικής ομοιρίας, ούτε να είναι εξαρτημένοι από αυτή την επιδοματική πολιτική. Τι χρειάζεται λοιπόν? Χρειάζονται δουλειές, χρειάζεται ανάπτυξη, χρειάζεται μείωση της φορολογίας και των εισφορών, έτσι ώστε να μπορούν να παραχθούν νέες
δυνάμεις στην οικονομία, να μπορεί να πολλαπλασιαστεί η οικονομία μας για να μπορέσουν να αυξηθεί το μέσο εισόδημα. Διαβάζει το πρόγραμμα της Δημοκρατίας. Τι παίζει εδώ πέρα, μάλλον εσείς έχετε αντιγράψει το πρόγραμμα του κινήματος αλλαγής. Εμείς είμαστε κόμμα. Ποιος έχει αντιγράψει ποιον, για πείτε μας. Άρα, κόμμα το οποίο πάντοτε μιλάγαμε για επενδύσεις. Εσείς ακολουθείτε το κίνημα αλλαγής στις προτάσεις που έχουμε κάνει κατά καιρούς και προσέξτε. Γιατί τώρα ακούμε τα ίδια πράγματα, δηλαδή. Τι ακούμε κοινά, τι ακούμε Νέα Δημοκρατία. Για να καταλάβετε τη διαφορά όμως. Για να καταλάβετε τη διαφορά. Δεν χρειάζεται να καταλάβω. Εμείς μιλάμε για ανάπτυξη για τους πολλούς, εσείς μιλάτε για ανάπτυξη για τους λίγους. Και η διαφορά μας είναι στο επόμενο μεγαλύτερο σημείο. Αυτό που λέτε είναι απίστευτο. Προσέξτε, κύριε Καρύδη, να πω κάτι σημαντικό. Να το τελειώσω. Θα το κλείσω. Η Νέα Δημοκρατία, ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της, είναι ότι είναι λαϊκό κόμμα. Εάν δεν ήταν λαϊκό κόμμα και ήταν κόμμα των λίγων, ποτέ δεν θα μπορούσε να πιάσει τα ποσοστά που έχει πιάσει στο παρελθόν, ούτε μέσα στην κρίση θα μπορούσε να μείνει σε αυτό το στιβαρό 30% το οποίο κρατάει. Η διαφορά μας όμως, κύριε Καρύδα μου, σημαίνει ότι οι λαϊκές γειτονιές, πού πηγαίνει η ανάπτυξη, εμείς εκλεγόμαστε από τις λαϊκές γειτονιές. Η αναδιανομή του πλούτου για εμάς είναι προτεραιότητα. Ο κύριος Τσίπρας διάλεξε μια ελίτ να συναλλάσσεται. Για εμάς όμως, για να το κλείσω, κύριε Τσίπρα, εδώ πέρα για εμάς προτεραιότητα είναι. Αλλά αφού σας είπα, δεν με αφήνουν να τσακωθώ. Η γυναίκα μου είπε δεν τσακώνεσαι. Για εμάς όμως, για να το πω έτσι σοβαρά, αυτό που πρέπει να ακουστεί, για εμάς προτεραιότητα, κυρία Ντούσκα, είναι να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε το κοινωνικό κράτος. Αυτό που σήμερα έχει διαλυθεί επί εποχή ΣΥΡΙΖΑ, η υγεία βλέπετε στα δημόσια νοσοκομεία, την τραγική κατάσταση στην οποία έχουν φτάσει στα νοσοκομεία και ο κύριος Πολάκης το μόνο που ξέρει να κάνει είναι να κρεμάει στα μανταλάκια κάθε τρεις και λίγο ανθρώπους, να υβρίζει, να καθυβρίζει, αντί να ασχολείται με το πώς θα ενισχύσει την πρωτοβάθμια περίθαλψη υγείας. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, να κρατήσουμε σε ένα επίπεδο και να ενισχύσουμε τους κοινωνικά αδύναμους και τους ευάλωτους. Έχουμε τον Πρωθυπουργό με το ψέμα στο στόμα και τον Υπουργό Υγείας με το τσιγάρο στο στόμα. Εσείς δηλαδή, έτσι όπως σας ακούω, και να απευθύνομαι καταρχήν στον κύριο Καρύδα, είστε από τους ανθρώπους που ουσιαστικά ασκείτε μια διαφορετική πολιτική από αυτή που ασκείται στο ίδιο σας το κόμμα. Δηλαδή, βλέπουμε ότι κάποιοι ζητούν τη στρατηγική του Τσίπρα με ευθεία επίθεση και κάποιους άλλους που θέλουν πολιτικό πολιτισμό απέναντι στον Τσίπρα και επιχειρηματολογία. Π.χ. ο κύριος Χατζηδάκης, ο κύριος Δένδιας, που έχει διαχωρίσει τη θέση του απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ και έχει διαχωρίσει τη θέση του με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη και την πολιτική του άσκηση. Πολύ ωραία η ερώτησή σας. Και θα σας πω το εξής. Κοιτάξτε, δείτε. Η Νέα Δημοκρατία, για να ξέρει και ο κόσμος που μας παρακολουθεί, έχει τρία χαρακτηριστικά. Είναι κόμμα πατριωτικό, είναι κόμμα λαϊκό και είναι και κόμμα φιλελεύθερο. Τι σημαίνει αυτό? Αυτοί οι οποίοι ασπαζόμαστε τα ιδανικά και τις αξίες της Νέας Δημοκρατίας, είμαστε πατριώτες, σεβόμαστε και έχουμε κοντά μας τη λαϊκή βάση, αλλά είμαστε και φιλελεύθεροι, που σημαίνει ότι αφήνουμε όλες οι απόψεις να ακούγονται μέσα στο κόμμα. Και μας διακρίνει η αστική ευγένεια. Άρα λοιπόν, φυσικά, μέσα στο κόμμα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια μετριοπάθεια. Εγώ ανήκω σε αυτούς τους ανθρώπους. Μου αρέσει ο πολιτικός πολιτισμός. Όμως δεν χαριζόμαστε καθόλου απέναντι σε ένα ψεύτη πρωθυπουργό. Ναι. Σε μια κυβέρνηση η οποία έφερε εδώ που έφερε μια κατάσταση. Ο κ. Μημαράκης βεβαίως είναι ότι είναι υπέρ της υποψηφιότητας για Νόμπελ Ειρήνης του κ. Τσίπρα. Πάλι θα πούμε και άλλα ανέκδοτα. Μα το ξέρετε, το είπε. Έχω μπροστά μου τη δήλωση. Κοιτάξτε να δείτε. Οι επικοινωνιακές ερμηνείες κάποιων πραγμάτων. Δηλαδή τώρα θα τρελαθούμε. Ο πρόεδρος Μημαράκης, ο οποίος έχει βρίσει χιλιάδες φορές τον Τσίπρα, ο οποίος στην ίδια αυτή δήλωση που λέτε, λέει ότι είναι μια προδοτική συμφωνία η συμφωνία των Πρεσπών, ο κ. Μημαράκης μίλησε θεσμικά και λέει, επειδή θα σας πω κάτι και τον ξέρω προσωπικά και ξέρω και πολύ καλά πώς λειτουργούμε στη Νέα Δημοκρατία, εμείς, κυρία Ντούσκα, φοράμε πάντοτε τη φανέλα της Εθνικής. Θεσμικά λοιπόν λέγοντας, οποιοδήποτε Έλληνας πρωθυπουργός θα ήταν καλό να πάρει το Νόμπελ, αλλά για μένα ο κ. Τσίπρας δυστυχώς δεν υπάρχει Νόμπελ ψευτιάς για να το πάρει. Και τώρα, για να μην κοροϊδευόμαστε, για να ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται, αυτός ο πρωθυπουργός ξεπούλησε τη χώρα με αντάλλαγμα. Οικονομικά ανταλλάγματα της πείνας και το να μπορέσει αυτός να εξασφαλίσει. Βέβαια, δεν μου απαντήσατε διεθνώς, στο ερώτημα. Διεθνώς το πολιτικό του μέλλον. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε σε. Για να το καταλάβει και ο κόσμος και εσείς, που νομίζω το καταλαβαίνετε, γιατί είστε δημοσιογράφος και αντιλαμβάνεστε αυτά τα πράγματα. Είχαμε κάνει ένα πόλεμο με τα Σκόπια.
Δηλαδή, τι έγινε, μας επιτεθήκαν τα Σκόπια, τους επιτεθήκαμε και χρειάζεται να πάρει Νόμπελ Ειρήνης. Εάν μπορούσε, για παράδειγμα, να έρθει σε μια συμφωνία με την Τουρκία και να αποστρατικοποιήσουμε εμείς τη μία πλευρά και οι Τούρκοι από την άλλη, και ξαφνικά έρθουμε να συμβιλειωθούμε, να πάρει 10 Νόμπελ Ειρήνης. Αλλά θα τρελαθούμε ένα μικρό λοιπόν, κρατήδιο. Συγγνώμη, να ολοκληρώσω. Στο καλύτερο δεν με αφήνει να ολοκληρώσω. Λοιπόν, όταν λοιπόν. Καλά, δεν έχετε παράπονο νομίζω. Έχετε μιλήσει και οι δύο. Όχι, εντάξει, δεν έχω παράπονο. Είναι. Και γι' αυτό είναι και ωραία εκπομπή σας, η οποία δίνει χρόνο. Λοιπόν, ένα κρατήδιο που δεν έχει να φάει, ένα κρατήδιο το οποίο ο στρατός του δεν φτάνει να φυλάξει τα σύνορά του και πρέπει εμείς οι Τούρκοι. Δεν είναι έτσι απλά. Εμείς οι Τούρκοι να χρησιμοποιούμε τα αεροπλάνα μας για να τους φυλάμε τα σύνορα, γιατί είναι μέσα στις υποχρεώσεις μας, ξέρετε. Λοιπόν, αυτό το κρατήδιο είμαστε σε πόλεμο και πρέπει να πάρουν οι πρωθυπουργοί Νόμπελ Ειρήνης. Λοιπόν, με συγχωρείτε, αλλά αυτά είναι αστεία πράγματα. Γελάνε ακόμα και οι πέτρες για τα Νόμπελ Ειρήνης. Θα συζητήσουμε και σε αυτό. Θέλω να πάρω και θα είναι τεράστια καρικατούρα να πάρει ο κύριος Τσίπρας Νόμπελ Ειρήνης με το ΖΑΕΦ. Γιατί θα είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Εντάξει, δύο κράτη που δεν βρίσκονται. Μεγάλες προσωπικότητες σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν προτείνει αυτό. Δεν έχει πέσει μια σφαίρα ανάμεσα στα Σκόπια και στην Ελλάδα. Έξω και θα πάρει Νόμπελ Ειρήνης. Γίνονται σφαγές στην Αφρική, γίνονται σφαγές στην Ασία. Έχουμε πολέμους εν εξελίξει. Και το Νόμπελ Ειρήνης. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δημοσιογράφοι, άνθρωποι οι οποίοι είναι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις, που έχουν δώσει τη ζωή τους, που έχουν δώσει το αίμα τους, που έχουν εργάσει την οικογένειά τους. Και το Νόμπελ Ειρήνης. Θα το πάρει ο ΖΑΕΦ και ο Τσίπρας. Εντάξει, λοιπόν, κύριε με συγχωρείτε, αλλά δεν σου παραπάνω. Το Σάββατο γίνεται το πολιτικό σας συμβούλιο. Έτσι δεν είναι? Σωστά. Η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής για την εκλογή του νέου γραμματέα. Και εκεί μιλάνε για στρατόπεδο Ανδρουλάκη ή στρατόπεδο Φόφης Γεννηματά. Δεν υπάρχει κανένα στρατόπεδο. Υπάρχει το κίνημα αλλαγής υπό την ηγεσία της Φόφης Γεννηματά. Το συνέδριο που κάναμε πριν από μερικές ημέρες ήταν ένα συνέδριο απολύτως ενωτικό. Πρέπει να σας πω και οφείλω να σας πω ότι όλοι μας αντιληφθήκαμε και νιώσαμε. Και νιώσαμε. Και νιώσαμε. Εμείς είμαστε πιο άξιοι από τον Τσίπρα. Να πάρετε Νόμπελ Ειρήνης εσείς. Είμαστε πιο άξιοι. Έχουμε τουλάχιστον τα Νόμπελ Ειρήνης. Να πάρετε και αυτοί που ήταν δύο στρατόπεδα και δεν τσακωθήκαν. Εμείς τουλάχιστον έχουμε αποδεδειγμένη τεράστια ιστορική συνεισφορά η παράταξη του Πασόκ στα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Και βεβαίως δεν τα εργαλειοποίησαμε ποτέ για μικροκομματικές σκοπιμότητες όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας με το θέμα του Σκοπιανού. Γιατί πρέπει να σας πω, η ιστορική αλήθεια ποια είναι η πραγματικότητα. Ότι ο Τσίπρας δεν τον ενδιέφερε να λύσει το Σκοπιανό εις όφελος των ελληνικών συμφερόντων. Τον ενδιέφερε να λύσει το Σκοπιανό για να ακούσει τα καλά λόγια που ακούει σήμερα από τους ξένους εταίρους. Γιατί διαφορετικά θα είχε ακούσει πρώτον την πρόταση της Γεννηματά για σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών υπό την Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να υπάρχει μια εθνική γραμμή και το κυριότερο ακούστε. Δεν θα υπαναχωρούσε από το εθνικό κεκτημένο 30 ετών στην εξωτερική μας πολιτική που τι έλεγε, όχι στην αναγνώριση μακεδονικής γλώσσας, όχι στην αναγνώριση της μακεδονικής εθνότητας. Και ήρθε ο Τσίπρας και είπε ναι. Εκεί που όλες οι προηγούμενες, εγώ θα είμαι ιστορικά δίκαιος, και της Νέας Δημοκρατίας, έλεγαν όχι. Γιατί λέγαμε όχι όμως? Γιατί αν πούμε ναι, όπως είπε ο Τσίπρας, ναι, δημιουργούνται πολύ σοβαρότερα προβλήματα από αυτά που υποθετικά λύνονται. Και ποιο είναι το πρώτο παράδειγμα που βλέπουμε ήδη? Οι ελληνικές επιχειρήσεις. Που αντιμετωπίζουν ήδη σοβαρότερο πρόβλημα με την χρήση του όρου μακεδονικό προϊόν και τα Σκόπια πλέον. Εμποδίζουν στις ελληνικές εταιρείες. Πάντως ήταν αρκετοί επιχειρηματίες που συνόδευσαν τον Πρωθυπουργό στα Σκόπια. Εταιρείες που ήδη δραστηριοποιούνται εκεί. Και όχι μόνο και αυτό. Και εταιρείες που εξαρτώνται από το ανώτερα στελέχη, όχι οι ίδιες επιχειρηματίες. Κατά τη συντηρητική του πλειοψηφία. Πρέπει να πούμε. Μια λεπτομέρεια που δεν έχει υποθεί. Εκπρόσωποι των εταιρεών, όχι επιχειρηματίες. Και σας το λέω γιατί εγώ έχω πάει με κλιμάκιο επιχειρηματιών πριν χρόνια στη Βουλγαρία και ήταν εκεί όλοι οι επιχειρηματίες ένας προς ένα. Για να κλείσω τη σχέση μου, κύριε Καρίδα. Παρακαλώ. Αναφερθήκατε πριν, κυρία Ντούσκα, ορθά και αναρωτιούνται πολλοί κόσμος γιατί όλοι οι Ευρωπαίοι και οι ξένοι συγχαίρουν τον Τσίπρα για τη συμφωνία αυτή. Μα είναι απλούστατη η απάντηση. Συναλλαγή. Γιατί ο Τσίπρας ικανοποίησε το πάγιο αίτημα των Σκοπιανών για να δεχτούν αυτή τη συμφωνία. Γιατί πρέπει να σας πω ότι οι Σκοπιανοί για να δεχθούν την οποιαδήποτε συμφωνία έθεταν δύο όρους. Την αναγνώριση γλώσσας και ταυτότητας. Και ο Τσίπρας είπε ναι. Άρα λοιπόν οι ξένοι λένε ναι στον Τσίπρα γιατί ο Τσίπρας έλυσε ένα πρόβλημα εις βάρος των ελληνικών συμφέροντων βέβαια και έφυγε ένας βραχνάς από τους ξένους, ένα πρόβλημα από τα χέρια των ξένων
Πράγμα το οποίο έκανε ο Τσίπρας. Αυτό όμως που πρέπει να ρωτηθούμε εμείς σαν Έλληνες είναι αν αυτή η συμφωνία είναι ισόφελος των ελληνικών συμφερόντων. Γιατί αυτό που πρέπει να προασπίσουμε εμείς είναι όχι τα συμφέροντα της Μέρκελ ή των συμμάχων στο ΝΑΤΟ, αλλά τα συμφέροντα της Ελλάδος. Και αυτή η συμφωνία είναι μια κακή συμφωνία, μια εθνικά επιζήμια συμφωνία και θα δείτε τα προβλήματα που δημιουργεί θα τα βρούμε μπροστά μας σαν λαός, σαν χώρα, σαν εξωτερική πολιτική το αμέσως προσεχές διάστημα. Μάλιστα. Λοιπόν, να περάσουμε και λίγο στην υπόθεση Νοβάρτη, αν συμφωνείτε και οι τρεις σας. Εσείς ο λοιπόν, εδώ, να ξεκινήσω λίγο με τον Μάνο Οικονομίδη, αν έχουμε κάποιες νεότερες εξελίξεις. Νομίζω την Παρασκευή θα γίνει η ονομαστική ψηφοφορία για τον κύριο Λοβέρδο. Έχουν βάλει και τον κύριο Σαλμά, νομίζω, την υπόθεσή του μαζί. Έχει πέσει τελικά. Που είναι, δεν είναι για την υπόθεση Νοβάρτη, αλλά επίσης για άρση ασυλίας. Για την άρση ασυλίας που αφορά την υπόθεση Νοβάρτη. Και ο κύριος Καλανικόλας το παρακολουθεί και λίγο πιο ζωηρά το θέμα λόγω του κύριου Λοβέρδου. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός εκ των πραγμάτων. Το θέμα αυτό άλλαξε και λίγο προτεραιότητες για να έρθει πιο κοντά στην προεκλογική περίοδο και να φορτίσει το κλίμα. Θεωρώ και το μεγάλο λάθος του Πρωθυπουργού σε όλο αυτό ήταν ότι εξ αρχής φάνηκε να το επιχειρεί να το εργαλειοποιήσει. Είναι ένα επαρκτό σκάνδαλο. Εγώ δεν συμφωνώ τόσο ότι το σκάνδαλο εξαντλείται σε επίπεδο γιατρών και μόνο, διότι υπάρχουν κάποιες υπογραφές. Και επειδή εμείς εδώ δεν λειτουργούμε ακριβώς σαν χώρα στα χρόνια της μεταπολίτευσης όπως προηγουμένες χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία, εδώ είναι πολιτικές υπογραφές. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι κανιβαλίζεις όλο το πολιτικό σύστημα και χωρίς να υπάρχουν όντως αντικειμενικές ενδείξεις. Πηγαίνεις γιατί θεωρώ ότι και οι δύο επειδή περπατάτε στην κοινωνία. Τι πολιτική υπογραφή είχε ο κύριος Πικραμένος, ας πούμε. Δεν είχε ο κύριος Πικραμένος, αλλά είχαν υπουργοί τότε. Εκκρεμούν βέβαια η υπόθεση για άλλα τέσσερα πολιτικά πρόσωπα. Δηλαδή, επειδή ο κύριος Πικραμένος όμως είναι η εύκολη απάντηση σε όλο αυτό. Γιατί ο άνθρωπος. Θα σας πω πιο δύσκολη απάντηση. Θα σας πω το εξής. Αυτό το οποίο κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και το είπα από την πρώτη στιγμή εδώ στην εκπομπή σας και θα το λέω συνέχεια, είναι ότι κυβερνάει επικοινωνιακά. Λοιπόν, θεώρησε λοιπόν ότι όσους πιο πολλούς πρωθυπουργούς, όσους πιο πολλούς υπουργούς βάλει σε αυτό το σκάνδαλο, τόσο πιο πολύ βόμβα. Εσείς που περπατάτε στην κοινωνία, αισθάνεστε ότι. Γιατί είπε κάτι πριν και ο κ. Καλανικόλας, που εγώ συμφωνώ. Η μάχη του καφενείου έχει κερδιθεί, έχει χαθεί. Δεν ασχολείται η κοινωνία με την Νοβάρτη. Με τα σκάνδαλα γενικά ασχολείται, με τη διαφορά. Δηλαδή, εσείς καταλαβαίνετε το πολιτικό σύστημα αυτή τη στιγμή δίνει στην κοινωνία μια θετική εικόνα να πάει ο πολίτης να ψηφίσει. Ο κ. Καλανικόλας το είπε και πριν. Τα κόμματα έχουν αναλάβει τις ευθύνες για το παρελθόν. Εγώ σα πω, πηγαίνω σε λαϊκές, πηγαίνω σε καφενεία, πηγαίνω παντού. Λοιπόν, ο κόσμος αυτή τη στιγμή τον ενδιαφέρει ο πολιτισμός της καθημερινότητας. Αυτό το οποίο δεν κοίταξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ό,τι και σκάνδαλα δεν να του βγάλεις. Δεν ήταν καθημερινότητα Νοβάρτης όταν υπήρχε τέτοια. Μόνο στα δημοσιογραφικά πάνελ και στον τύπο ακούγεται αυτό το πράγμα. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν βλέπει την ουσία του σκανδάλου της Νοβάρτης. Δεν είναι η ουσία του σκανδάλου αυτό που αφορά το συνταξιούχο αυτή τη στιγμή και τον απλό πολίτη. Έχει καταλάβει ο απλός πολίτης τι συμβαίνει. Και καταλαβαίνει ότι εφόσον βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο θα βγουν σκάνδαλα. Αυτό έχει μέσα στο μυαλό. Με το απλό κοινό μυαλό του, ό,τι και να του πούμε εμείς, ξέρεις τι σου λέει, παιδάκι μου ο Τσίπρας μας είπε ψέματα. Μου είπε εμένα που πληρώνω 300 ευρώ έμφυα, ότι δεν το πληρώνω και τώρα το πληρώνω. Μου είπε ότι θα μπορώ να πάω στο νοσοκομείο. Μου είπε ότι θα πάω στο νοσοκομείο που είναι αριστερή κυβέρνηση και προοδευτική και θα με δει ένας γιατρός. Και κλείνω ραντεβού κάθε 8 μήνες. Δηλαδή δεν θα ζει ο άνθρωπος, ας πούμε, αν έχει μια ασθένεια. Λοιπόν, ωραία, πάμε όμως να περάσουμε αυτό. Λίγο για να μην χαθούμε από όχι, το επειδή θέμα. Με ρωτήσατε, επειδή με ρωτήσατε, σας λέω λοιπόν ότι η υπόθεση Νοβάρτης αφορά τα δημοσιογραφικά πάνελ και μόνο. Και συγγνώμη, δεν και αφορά την καθημερινότητα του πολίτη. Δεν αφορά, διαβιβάστηκε και στη Βουλή. Ωραία, διαβιβάστηκε και στη Βουλή. Και τι έγινε. Είναι ένα πολιτικό ζήτημα. Καλώς ή κακώς δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά. Είναι αυτή τη στιγμή το maximum. Θέμα της επικαιρότητας, αυτό πιστεύετε ότι ενδιαφέρει τον κόσμο. Η Νοβάρτης δεν είναι, αλλά το θέμα της σκανδαλολογίας και της διαφθοράς του πολιτικού συστήματος είναι ή όχι. Εσείς πηγαίνετε σε άλλα καφενεία. Γιατί όλες οι δημοσκοπήσεις, ανεξαρτήτως του αν είναι έγκυρες ή όχι, που ζούμε την τελευταία 15ετία, τους θεσμούς όπως τη Βουλή και τη δικαιοσύνη την κατατάσσουν οι πολίτες πολύ χαμηλά για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Διότι υπάρχει ατιμορρησία του πολιτικού συστήματος. Επειδή όμως πρέπει να κοιτάμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Και επειδή είστε νέοι άνθρωποι και οι δύο και περπατάτε σε κόσμο. Οι δημοσκοπήσεις λένε ότι το 80% του κόσμου είναι κατά τη συμφωνία των Πρεσπών. Έτσι. Αυτό είναι μείζον θέμα. Είναι άλλο κεφάλαιο αυτό. Μιλάμε εδώ για την πολιτική διαφορά. Όπως το 80% του κόσμου πιστεύει ότι η οικονομία δεν πηγαίνει καλά. Το 75% του κόσμου πιστεύει ότι δεν έχουμε βγει ποτέ από τα μνημόνια, όπως ισχυρίζει ο κ. Τσίπρας. Το 80% του κόσμου πιστεύει ότι δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί από νοσοκομεία. Και ένα μεγάλο ποσοστό δεν πιστεύει στους πολιτικούς. Ναι.
Βεβαίως δεν πιστεύει στους πολιτικούς. Ένα τεράστιο ποσοστό. Γι' αυτό εδώ έχετε μπροστά σας νέους πολιτικούς, οι οποίοι θα σας πούνε άλλα πράγματα. Θεωρείται όμως κρίσιμο σημείο το να γίνει η αυτοκάθαρση του πολιτικού συστήματος. Ενώ επειδή και εσείς είστε και οι δύο νέοι άνθρωποι, φυσικά, μιλάτε διαφορετικά, δεν έχετε παρελθόν φυσικά, αρνητικό. Φυσικά, οι νόμοι να, είναι να γίνουν πολύ αυστηροί απέναντι σε αυτά τα κομμάτια. Πάρα αυτό πολύ αυστηροί. Πώς μπορεί να γίνει, ας πούμε, μια αναθεώρηση. Βλέπω τον κύριο Καρανικόλα έτοιμο να θα σχολιάσει. Εγώ θα διαφωνήσω με τον κύριο Καρίδα και θα διαφωνήσω στο εξής. Εάν το υπαρκτό παγκόσμιο οικονομικό σκάνδαλο, στο οποίο εμπλέκονται γιατροί και όλο το δίκτυο αυτό το οποίο οφείλει η δικαιοσύνη και στην Ελλάδα να εξετάσει ενδελεχώς και να αποδώσει δικαιοσύνη. Εγώ δεν μίλησα για τη δικαιοσύνη. Δεν μίλησα για τη δικαιοσύνη. Εγώ μιλάω για το ΣΥΡΙΖΑ, το πώς προέβαλε ότι είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεις του ελληνικού κράτους. Εάν λοιπόν αυτό το πραγματικό οικονομικό παγκόσμιο σκάνδαλο, γιατί δεν μπορεί να κρύψουμε ότι υπήρξε σκάνδαλο Νοβάρτης παγκόσμιο. Κανείς δεν λέει όχι. Το θέμα όμως είναι αν αυτό το σκάνδαλο μετατρέπεται σε πολιτικό σκάνδαλο στην Ελλάδα. Και εγώ θέλω να είμαι σαφής. Εάν λοιπόν υπήρχαν στοιχεία που να αποδεικνύανε ότι ένας υπουργός, ένας πρωθυπουργός, ένας οποιοδήποτε εμπλεκόμενος πολιτικός. Πού διαφωνούμε. Μισό λεπτό. Είχε εμπλοκή στο σκάνδαλο Νοβάρτης. Βεβαίως, κύριε Καρίδα, και εδώ είναι η διαφωνία μου. Βεβαίως αυτό απασχολεί την ελληνική κοινωνία. Αλλά δεν έχουμε στοιχεία. Βεβαίως πρέπει να πάρει δικαιοσύνη. Μάλλον σας πω κάτι. Το ίδιο πράγμα λέμε. Θα έλεγα εγώ ποτέ κάτι τέτοιο. Ότι αν υπάρχει σκάνδαλο να μην. Εδώ βλέπουμε τώρα ότι υπάρχει σκανδαλολογία. Προσέξτε. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Ο κύριος Πικραμένος είχε τροχύλα τη βαλίτσα που την πήγαινε στο Μαξίμου. Και αν μου επιτρέπετε. Ένα λεπτό να πω και κάτι. Φέραμε εδώ για πρώτη φορά το θεσμό της προστασίας μαρτύρων. Έχουμε 3 λεπτά στη διάθεση. Πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα. Εμείς είμαστε το μόνο κόμμα που έχουμε με το Λοβέρδο το πρόβλημα. Αφήστε να απαντήσουμε. Ναι, γιατί είναι επικαιρό το Λοβέρδο. Θέλω να πω μόνο αυτό για τους προστατευόμενους μάρτυρες. Ακούστε. Φέραμε και το έφερε η Νέα Δημοκρατία. Προστατευόμενους μάρτυρες. Αυτό όμως γιατί μπήκε όταν ο μάρτυρας έχει στοιχεία στα χέρια του, πραγματικά στοιχεία, και φοβάται για τη ζωή του και δεν πάει να τα καταθέσει. Δεν είναι εδώ, μόνο αυτό, κύριε Καρίδα. Εδώ φέραμε τρεις ψευδομάρτυρες. Τρεις ψευδομάρτυρες χωρίς στοιχεία να τους προστατεύσουμε. Το σκάνδαλο στην Ελλάδα. Κύριε Καρίδα, ακόμα και να προστατεύσει τους μάρτυρες. Το σκάνδαλο στην Ελλάδα, κύριε Αντούσκα, πρέπει να σας πω, είναι ο τρόπος με τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας προσωπικά εργαλειοποίησε ένα υπαρκτό οικονομικό σκάνδαλο για την στοχοποίηση των πολιτικών του αντιπάλων. Το αντίστοιχο σκάνδαλο που λέει ο κ. Βενιζέλος. Ακριβώς. Και εγώ θέλω να είμαι σαφής. Ηθήνο νους σε αυτή την άθλια σκευωρία είναι προσωπικά ο Τσίπρας. Εκτελεστικός βραχίωνας, για να τα λέμε με ονοματεπώνυμο όνομα τα πράγματα, είναι ο κ. Παπαγγελόπουλος και ορισμένοι ελαχιστότατοι θύλακες που ο ίδιος ελέγχει εντός δικαιοσύνης. Σε λίγες μέρες συζητείται η άρση της βουλευτικής ασυλίας του Ανδρέα Λοβέρδου. Ο ίδιος πρώτος είπε να αρθεί, δεν έχω να κρύψω τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα, να αρθεί και να συζητηθεί υπόθεση στη Βουλή. Μάλιστα, εξετάστηκαν όλοι οι λογαριασμοί του, των παιδιών του, των συγγενικών του προσώπων, των φίλων του, των συνεργατών του και δεν βρέθηκε ούτε ένα ευρώ. Προσέξτε τώρα. Σύντομα, θέλω... γιατί έχουμε κάποια δευτερόλεπτα. Σε 20 δευτερόλεπτα έχω τελειώσει. Θέλω να πω κάτι για το ρόλο του κυρίου Βούτση, του Προέδρου της Βουλής, ο οποίος δυστυχώς λειτουργεί περισσότερο ως κομματάρχης του ΣΥΡΙΖΑ ή εντολοδόχος του Τσίπρα παρά ως πρόεδρος Βουλής των Ελλήνων. Μάλιστα. Και γιατί σας το λέω. Δεν είναι δυνατόν να έχει βάλει στο σιρτάρι σοβαρότατες καταγγελίες του Κοντζιάκα, του Καμένου, που αφορούν και κρίσιμα εθνικά θέματα όπως τη Συμφωνία των Πρεσπών και τις καταγγελίες του για χρηματοδότηση για 50 εκατομμύρια ευρώ, ή να έχει βάλει στο σιρτάρι τις καταγγελίες του Ρνάρα κατά Πολάκη για την παράνομη ηχογράφησή του. Και ξαφνικά να φέρνει εν είδη κατεπήγοντος το θέμα της άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Ανδρέα Λοβέρδου. Λοιπόν, καταλαβαίνουν όλοι οι πολίτες, και κλείνω, τη σκοπιμότητα όλων αυτών των κινήσεων, τη σκοπιμότητα της αθλειότητας της σκευωρίας της Νοβάρτης και γι' αυτό το βράδυ των εκλογών, εγώ, επειδή δεν πήραν στο σύνδεσμο μία το κουβέντα, μήνυμα ναι. του Βρώμικου 89, θα το ξαναπάρουμε. Τέλος. Το λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Λοιπόν, εγώ αυτό που θα πω πολύ είναι γρήγορα. Ότι οι πολίτες έχουν καταλάβει ότι Το να είσαι απολιτικ είναι ένα πράγμα επικίνδυνο. Όπως και το να σταυρώνεις το ψηφοδέλτιο κατά τύχη κάποιον, και αυτό είναι ένα πράγμα επικίνδυνο. Λοιπόν, πρέπει, να σας λοιπόν, ευχαριστήσω. Να πρέπει δουν, να κλείσω. Να δουν οι πολίτες, και κλείνω με αυτό, ποιο κόμμα ψηφίζουν και ποιους υποψήφιους ψηφίζουν μέσα σε αυτό το κόμμα. Μάλιστα, να ευχαριστήσω τον κύριο Καρανικόλα, τον κύριο Καρίδα, τον κύριο Οικονομίδη. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ σε όλους. Πούμε, συγγνώμη από τη συνήθεια του Δελτίου Ειδήσεων.